που μετασχηματίζεται ψηφιακά, η πρόσφατη υγειονομική κρίση άλλαξε ανθρώπινες σχέσεις και την καθημερινότητά μας. Δοκίμασε θεσμούς και λειτουργίες διοίκησης. Άλλαξε κανόνες στην αγορά και δημιούργησε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Σε αυτή την κρίση ο Δήμος άντεξε. Οι θεσμοί λειτουργήσαν και οι πολίτες εξυπηρετήθηκαν από απόσταση και εξοικειωμένοι πλέον με νέα κανάλια επικοινωνίας. Λειτουργήσαμε και ήμασταν δίπλα στον πολίτη λόγω των ψηφιακών υποδομών και των υπηρεσιών που έχουμε οργανώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο, με πρόσφατο παράδειγμα το σύστημα Ήρυδα για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν επιβάλλεται από κάποια κρίση. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης. Οι πόλεις αλλάζουν, καθώς και η ανθρώπινη δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εμείς ως Δήμος Καλαμάτας, συνεργαζόμενοι με πανεπιστήμια και συμπορευόμενοι με δίκτυα πόλεων και συμπορευόμενοι με την ΚΕΔΕ, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, χαράσουμε για το μέλλον μία ψηφιακή στρατηγική στο πλαίσιο υλοποίησης ενός ψηφιακού δήμου και μιας έξυπνης πόλης. Σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό δήμο, προωθούμε την αναδιοργάνωση των διαδικασιών όπως ακριβώς καθορίζεται αυτή τη στιγμή με πρόγραμμα που υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, αναδιοργάνωση διαδικασιών λειτουργίας των υπηρεσιών του Δημοσίου. Προχωρούμε στη σύνταξη ενός σχεδίου ανθεκτικότητας απέναντι σε οποιασδήποτε μορφή κρίσης. Προχωράμε στην λειτουργία μιας πλατφόρμας παρατηρητηρίου των πολιτών, όπου με ενιαίο τρόπο ο πολίτης πλέον θα επικοινωνεί με το Δήμο και θα λαμβάνει ενημερώσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επιδιώκουμε την δημιουργία ταυτότητας για κάθε μια σχολική μονάδα με την κατασκευή μιας πλατφόρμας με την ονομασία «Διορθώνω το σχολείο μου». Σε ό,τι αφορά την έξυπνη πόλη, είναι σε εξέλιξη ένα έργο για την εγκατάσταση συστήματος ενημέρωσης των πολιτών μέσα από ένα αποθετήριο τουριστικών και πολιτιστικών δεδομένων. Προχωράμε στην κατασκευή ενός web GIS χάρτη επιχειρηματικότητας, στον οποίο θα αποτυπώνονται όλες οι χρήσεις γης, θα αποτυπώνονται οι δημοτικές υποδομές, το οδικό δίκτυο και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, τα σημεία ενδιαφέροντος και θα παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σε οποιονδήποτε επενδυτή. Προχωράμε στη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου κλιματικής αλλαγής, μιας πλατφόρμας ψηφιακής επάνω στην οποία θα αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο όλες οι καταναλώσεις ενέργειας και ύδατος των δημοτικών υποδομών. Θα εμφανίζονται πληροφορίες στην πλατφόρμα αυτή για την κινητικότητα στην πόλη. Ο επισκέπτης αυτής της πλατφόρμας θα μπορεί να λαμβάνει δεδομένα περιβαλλοντικά, θερμοκρασία, άνεμος, ρήπη κτλ. Υγρασία. Και βέβαια θα ενημερώνεται ο πολίτης σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές ακραίων φυσικών φαινομένων. Και τέλος, στο πλαίσιο της υλοποίησης μιας έξυπνης πόλης, προχωράμε τη διάδοση της έννοιας της καινοτομίας, συνεργαζόμενη με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Μνημονίου που υπογράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα, με τομείς δράσης την αγροτική παραγωγή, την κινητικότητα στην πόλη και την επιχειρηματικότητα. Έχουμε πει από καιρό ότι στην Καλαμάτα διαθέτουμε υποδομές πάνω στις οποίες ευρηματικές και καινοτόμες σκέψεις θα μπορέσουν να αναπτυχθούν. Και εμείς ως Δημοτική Αρχή όλες αυτές τις προσπάθειες θα τις υποστηρίξουμε. Καινοτομία παντού. Η επέκταση λοιπόν του σχεδίου πόλης ανατολικά προς την απόλυξη της οδού Κρήτης και δυτικά προς τον Κορδία, η τακτοποίηση όλων των πολεοδομικών εκκρεμωτήτων που υπάρχουν στο σχέδιο του 1905 αλλά και στις επεκτάσεις του σχεδίου, καθώς και η κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής για την οικοδόμηση των νεοενταχθέντων περιοχών στο σχέδιο, είναι οι άξονες πάνω στους οποίους εργαστήκαμε αυτό το χρόνο και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να υποστηρίξουμε την ανωδική πορεία της πόλης. Προωθούμε προς ολοκλήρωση τις πολεοδομικές μελέτες της Βέργας και της Μαντίνιας, την πράξη εφαρμογής του ασπροχώματος, την μελέτη για την Ανατολική Παραλία και τον Κορδία, όπως σας είπα προηγουμένως, έτσι ώστε ο Δήμος να αποκτήσει επιπλέον πολεοδομημένη γη σε όλο το παράκτιο μέτωπο.
μια γη η οποία έχει έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και που θα φέρει πλούτο στην πόλη και τους κατοίκους της. Παράλληλα, προωθείται η καταχώρηση της πράξης εφαρμογής στο κτηματολόγιο της περιοχής της Κηπούπολης, που μαζί με τα πυκνοδομημένα της Ανατολικής Παραλίας θα προσφέρει στην πόλη επιπλέον 300 στρέμματα γης για ανοικοδόμηση, για οικοδόμηση. Με την υποβολή ταυτόχρονα ετοιμάτων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επιδιώκουμε την σύνταξη των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για τις Δημοτικές Ενότητες Άριος, Θουρίας και Αρφαρών, έτσι ώστε ο Δήμος Καλαμάτας με έναν ενιαίο τρόπο να έχει ένα πολεοδομικό, γενικό πολεοδομικό σχέδιο πάνω στο οποίο θα αποτυπώνονται οι χρήσεις γης με σαφήνεια. Παράλληλα, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου πόλης του 1905 έχουν ολοκληρωθεί πράξεις αναλογισμού για δρόμους της παραλίας, όπως είναι η Βουλγαροκτώνου και η Κορώνης. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για πράξεις αναλογισμού σε κομμάτια της πόλης, όπως είναι η Παλιγκενεσίας δίπλα στο στάδιο, η Σταδίου δίπλα στο κινηματογράφο και η Θεμιστοκλέους, ενώ έχουν προγραμματιστεί πράξεις αναλογισμού να ξεκινήσουν στο προσεχές διάστημα στη Ρήγα Φεραίου και στη Χρυσοστόμου Σμύρνης. Αφού τακτοποιήσουμε όλες αυτές τις πολεοδομικές εκκρεμότητες, θα παρέμβουμε, όπως σας είπα, να κατασκευάσουμε τα αναγκαία έργα υποδομής στις περιοχές αυτές, έτσι ώστε να διευκολύνουμε την οικοδόμηση αυτών. Μία τέτοια περιοχή είναι η περιοχή δυτικά της Αρτέμιδος, δυτικά της οδού Αρτέμιδος, μια περιοχή 110 στρεμμάτων, για την οποία έχουν σχεδιαστεί να ξεκινήσουν και με το νέο τεχνικό πρόγραμμα του 2021 τα αναγκαία έργα υποδομής και ταυτόχρονα να διανυχθούν και δρόμοι που είναι διάσπαρτοι μέσα στην πόλη. Φιλοδοξούμε δηλαδή να δώσουμε στους πολίτες μας γη για οικοδόμηση και ταυτόχρονα να διευκολύνουμε την κινητικότητα ανοίγοντας τους για χρόνια αδιάνυχτους δρόμους. Μετά από όλα αυτά θα ολοκληρώσουμε τη μελέτη κύρωσης του οδικού δικτύου των οικισμών, έτσι ώστε να μπορούν να εκδοθούν και οικοδομικές άδειες όπου έχουν δυσκολία σε οικισμούς εκτός της πόλης Καλαμάτας, και θα προχωρήσουμε και στην πράξη εφαρμογής των πυκνοδομημένων περιοχών της Βόρειας Συνοικίας, της Δυτικής Συνοικίας και της Ανατολικής, έτσι ώστε να κλείσουν οι πολυδομικές εκκρεμότητες της πόλης. Σας είπα και πάλι ότι η πόλη επεκτείνεται και προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες στους επενδυτές. Τρεις δήμοι συνεργαζόμαστε γι' αυτό, ώστε να αναδείξουμε το παράκτιο μέτωπο από τις Κυτρίες μέχρι το Πεταλίδι. Και στο πλαίσιο αυτής της ανάδειξης θα καταγραφούν και όλες οι αναγκαίες με αναπτυξιακό πάντα προσανατολισμό τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας ανάπτυξης και η χρήση γης. Σας είπα και προηγουμένως ότι σχεδιάζουμε και το GIS χάρτη επιχειρηματικότητας, όπου πάνω στον οποίο θα αποτυπωθεί η πολεοδομική ταυτότητα της πόλης και θα διευκολύνει την οποιαδήποτε επιχειρηματική κίνηση με δεδομένα έγκυρα και χρηστικά. Κλείνοντας, θα θέλω να τονίσω, να πω το εξής, ότι οι πολεοδομικές πράξεις είναι πράξεις με πνευματική δουλειά πολύ υψηλού επίπεδου. Δουλειά η οποία απαιτεί νομικούς, πολεοδόμους, περιβαλλοντολόγους και άλλους μηχανικούς. Και βέβαια πράξεις οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν και τον νόμο αλλά και τις προσδοκίες μας, με αποτέλεσμα να χρονοτριβούν και να διαιωνίζονται στο χρόνο. Σε αυτές τις μακρινές διαδρομές εμείς είμαστε εκεί και προωθούμε τις διαδικασίες για την επέκταση της πόλης και τη διαμόρφωση όλων των προϋποθέσεων τακτοποίησης των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων που σας είπα προηγουμένως. Είμαστε δίπλα και στον πολίτη και στον επιχειρηματία. Σεπτέμβριο του 2019 παραλάβαμε ένα τεχνικό πρόγραμμα του οποίου οι πιστώσεις αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους κατά 50% και από 16 περίπου εκατομμύρια έχει φτάσει σήμερα να είναι στα 27 εκατομμύρια. Από όλα αυτά τα έργα και μέσα στην υγειονομική κρίση, η οποία υγειονομική κρίση έφερε προσκόμματα τόσο στη διαγωνιστική διαδικασία όσο και στην υλοποίηση των έργων, έχει συμβασιοποιηθεί το 72%, από τα οποία προσδοκούμε μέχρι τέλος του έτους να έχουν απορροφηθεί το 40%. Άρα,
εν μέσω κρίσης η εξέλιξη του τεχνικού προγράμματος έχει έναν θετικό βηματισμό. Με 32 έργα ΝΑΣ χρηματοδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους, με 32 έργα που έχουν προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια ευρώ και με τα οποία υλοποιούνται παρεμβάσεις για αναπλάσεις, για τις υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού, για το οδικό δίκτυο, για τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς. Έργα τα οποία καθιστούν την πόλη φιλική στους κατοίκους της και ελκυστική στους επισκέπτες της. Έργα τα οποία ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν εισόδημα για όλους μας. 32 μεγάλα έργα τα οποία, εάν προσθεθούν στα έργα καθημερινότητας που χρηματοδοτούνται, όπως σας είπα, από δημοτικούς πόρους, αλλά και στα έργα που υλοποιεί η ΔΕΙΑΚ ή που έχει σχεδιάσει και έχει χρηματοδότηση η ΔΕΙΑΚ για να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια, θα έχουμε ένα μίνι επιχειρησιακό σχέδιο της τάξης των 100 εκατομμυρίων περίπου να υλοποιείται στο Δήμο μας για τα επόμενα χρόνια. Άρα ο Δήμος θα είναι ένα ανοιχτό έργο τάξη. Παράλληλα, έχουν υποβληθεί προτάσεις και αναμένονται οι εγκρίσεις τους για τεχνικά έργα της τάξης των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αναμένουμε μετά την υποβολή την χρηματοδότηση της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και του Κέντρου Διημέρευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες προϋπολογισμού 2,14 εκατομμυρίων ευρώ. Προετοιμάζουμε επίσης για υποβολή στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, στα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, αλλά και στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ, προτάσεις για τη σχολική στέγη, για την αξιοποίηση δημοτικών κτηρίων, για την παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, για την ανθεκτικότητα στις κρίσεις, για τη βιώσιμη κινητικότητα, ενώ από το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου διεκδικούμε την ανάπλαση της πλατείας της 23ης Μαρτίου και την ίδρυση ενός hub καινοτομίας που θα υποστηρίξει δραστηριότητες στον αγροδιατροφικό τομέα. Είμαστε σε αναμονή για την κυβερνητική πρόταση σε ό,τι αφορά το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο του Νέδοντα, το οποίο θα δώσει λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη απέναντι στις πλημμύρες. Και με την πεποίθηση ότι το αντιπλημμυρικό αυτό, μαζί με την αξιοποίηση του παράκτιου μετόπου, ότι αποτελούν το πόσιμο για την πόλη, περιοχές οι οποίες χρήζουν ανάγκες παρεμβάσεων, εμείς στο νέο τεχνικό πρόγραμμα του 2021, που έχει έναν αρχικό προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε γράψει παρεμβάσεις για έργα και μελέτες, οι οποίες αφορούν πρώτον την εκπόνηση της μελέτης ανάδειξης του παράκτιου μετόπου στο μέτωπο που αφορά το Δήμο Καλαμάτας, μιας μελέτης που θα συμπεριλαμβάνει όλη τη διαδρομή, όλο το χώρο από τις Κυτριές μέχρι το Πεταλίδι και που θα γίνει μαζί σε συνεργασία με τους Δήμους Δυτικής Μάνης και Μεσίνης με την υποστήριξη της περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχουν εγγραφεί έργα και μελέτες για την ανάπτυξη της πόλης ανατολικά και δυτικά, για την κατασκευή των έργων υποδομής στην περιοχή δυτικά της Αρτέμιδος, για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στη Θουρία, για τη διαμόρφωση κοινοχρήσεων χώρων στις γειτονιές της πόλης ως σημεία συνάντησης, μικρά πάρκα όπως τα λέμε, για την ανάπλαση του ανατολικού κέντρου, για διανοίξεις οδών σε όλη την πόλη μετά την τακτοποίηση των πολεοδομικών εκκρεμωτήτων που έχουν. Σε αυτή την εξελικτική πορεία της πόλης, μαζί με με τους λίγους αλλά άξιους υπαλλήλους του Δήμου, είμαστε πάρα πολύ λίγοι, είναι αλήθεια, μπορούμε εμείς να ονειρευτούμε μια πόλη φιλική και ανθεκτική. Αντιμετωπίζοντας την καθημερινότητά μας με τα δικά μας έσοδα και επενδύοντας στο μέλλον, διεκδικώντας χρήματα από παντού.